Έτσι, Αντρέα μου, πουλήσε. Να πούμε πόσα προαθλήματα έρχεται έτσι η κύπελλα. 12 προαθλήματα. 6 κύπελλα, 5 ασπίδες. Που τα κύπελλα τα 6, τα 5 ήταν τάπο. Άμα. Στο τραγικό. Και εγώ το ίδιο, σχεδόν εγώ παρέδεισα ένα χρόνο πριν τον Αντρέα. Το 84. Το 84 και μείναν το 84-85 και έπιαν το πρωτάθλημα. Ναι, 11 όμως. Έρχεσαι 11 προαθλήματα. Κύπελλα. Κύπελλα, πέντε κύπελλα. Πέντε, έξι, πόσα θα θυμάμαι. Μπορεί να είναι έξι. Ναι, έξι κύπελλα. Τελευταία πια με τα πόλου του 1985 είναι πια. Όχι, όχι. Οπότε έξι. Είναι έξι που πιάσαν κάτι. Εγώ είμαι το μωρό σας, δηλαδή. Εγώ έπιασα 11 προαθλήματα, πέντε κύπελλα και έξι σούπερ καπ. Και τρία αντάπου. Ένα σούπερ καπ παραπάνω. Μα ήμουν ο πιο νέαρος. Είσαι πιο νέαρος. Ήμουν ο πιο νέαρος. Έω γεγονός, τελική ήταν η χαρά του κόσμου της Ομόνοιας, όπως και απροαθήματα. Ήταν η χαρά, αλλά και που χάναμε, ήταν κλάμανστε. Κλάμαν. Η δική μας η περίπτωση είναι μια ιστορία της Ομόνοιας και παγκύπρια, του κυπριακού ποδοσφαίρου. Πιάμε πόσα απροαθήματα, πιάμε τη συνέχεια. Εχάσαμε ένα πρόθυμα το 79-80. Επί κάρα μας, γιατί εκλέψαμε μας το πρόθυμα. Ναι, αφού και βάλω και έναν κούρπον το βάλω. Ναι, και στο τέλος, θυμάστε πολλά καλά, και θυμάστε όλος ο κόσμος, έκαναμε τρία αντάβολες συνέχεια. Ναι, μπράβο. Εκτός είχαμε καλύτερη άμυνα, είχαμε την καλύτερη επίθεση, ο Μάριος Πραξέλος έχει παγκόσμιο ρεκόρ. Πόσα γκολ είχε να φάει σαν τερματοφύλακας. Έκαμε 13-14 αγώνες χωρίς γκολ. Είχαμε τον πρώτο σκόρ. Ευκείς παίχτης της χρονιάς, νομίζω ευκείς εσύ. Εγώ ευκήκα. Αθλητής της χρονιάς. Ευκήκε ποδοσφαιριστής που έπρεπε να ευκήκε. Και εγώ ευκήκα το 82-83 προσφερειστής της χρονιάς. Εγώ πρέπει να είναι το 75-76. Εγώ το 78 νομίζω ευκήκα. Νομίζω 75-76. Αλλά είχαμε... Και γέλασα μια φορά να ευκήκα πρόσκορο εγώ. Θυμούμε ρε, δεν το γέλασες. Βοηθήσαμε όλοι να ευκείς πρόσκορο. Ένα δίκιο. Το κριτήριο τούτο ήταν ο Χαλκάνωρας. Παίζαμε ο Χαλκάνωρας στο Δάλι. Εδέραμε τον 6-0 και έβαλε γκολ. Ήταν πρωτόγνωρο. Και πέρασα το και ενώ του λέει να πάω εγώ, πιένει να λίγο. Και τίκι ήταν ο φίλος ο αντίπαλος μου, τίκι, έβαλε εγώ. Στο όλες έβαλε εγώ έναν παραπάνω, θα λέγω 21 και 22. Έναν γκολ παραπάνω. Αντρέα μου, είναι πραγματικό, έπαιρσαμε τόσα πολλά μες στην Ομόνοια, με τόσες πολλές συμμετοχές, μετά στους τίτλους, που κάποτε διερωτούμαστε αν ήταν πραγματικότητα. Αλλά η τελική όμως που γίνονταν ειδικά στο Τσίριο, που παίζαμε στο Τσίριο, παίξαμε δύο φορές με το Παραλίμνη, μια φορά με τον Απόλλωνα. Τρεις φορές με το Παραλίμνη, είσαι επαναληπτικό, δεν ξέρω να παίξα. Επαναληπτικό, ναι, ναι. Πάντως ήταν. Κοίταξε, Ντάκη μου, τούτο που κερδίσαμε εμείς, κερδίσαμε την αγάπη του κόσμου γενικά. Σαν ποδοσφαιριστές και ακόμα και σαν ανθρώποι που εμείς δεν ενοχλήσαμε κανέναν ούτε και είμαστε κύριοι. Ναι, έτσι είναι. Σωτράκι μου, ο καθένας με την ομάδα. Η αγάπη είναι. Είναι ακριβώς όπως το λέω. Σας πω, κουβέντα με ο Παραλίμνη που ήρθαμε ισοπαλία και είχε επαναληπτικό. Όταν έφυγαν από εκεί πέρα, θυμάστε είχε ένα εστιατόριο που πήγαιναν και τρώαμε και εμείς στείλαμε σώμα, παίζαμε. Και πήγαμε για μέ, και είχε παραλυμνίδες για μέ. Και είπαμε ότι στο επαναληπτικό είναι να μας δέρουν. Και πώς εγώ, στο επαναληπτικό, δεν είχε και τσάνς. Γιατί, δηλαδή μου σήμερα, αλλοί μου έπαιξαν καλύτερα που λέω. Παίξε, σήμερα παίξετε καλά άλλο του. Την άλλη εβδομάδα. Εμείς δεν παίξαμε καλά. Την άλλη εβδομάδα, λέω, δεν γίνεται να παίξετε εσείς. Τι να παίξω εμείς. Αν θα παίξετε, λέω, να παίξετε λίγο πιο κάτω από ό,τι παίξετε σήμερα. Και εμείς να ξαναπαίξουμε το ίδιο να σχήμα, να παίξουμε λίγο πιο πάνω. Οπότε να ζήσουμε εύκολα. Σε δώρα με τους 3-0. 3-0. Και θυμάστε να μου κάνουμε τα προπόνηση να κάνουμε.
Με το σπάθος. Φυσική κατάσταση είναι... Δεν έκανα την προπόνηση. Εγώ και το παιχνίδι, την επόμενη ημέρα Κυριακή πρέπει να φύγω από Αυστραλία. Ήμουν καλεσμένος στην Αυστραλία να πάω. Και ήρθαμε στο παρέα και είχε ένα ψυχό. Και είπαν τον κύριο του Μακαρίτου Λιμπορή, λέω του κύριε Κωστά πρέπει να πάω στη... Όχι, έτσι θα πάεις, έτσι θα πάεις. Εδώ δεν μπορούσα να κάνω, αν μένει υπακούαμε, να έχουμε και τιμωρία. Και περιμέναμε στην Αυστραλία ανθρώπι. Εγώ έρθω την ειλικρινά να μιλώ. Σαν τόσα χρόνια έπαιξα ποδόσφαιρο, επειδή ήταν τελικός, ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι. Στη Λεμεσό με την ΑΕΛ. Ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι. Α, τι με την ΑΕΛ. Που έλεγε κερδίσαμε 2-1 και την τότε καιρό έλεγε μου ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι. Και σταμάτησα την ποδόσφαιρική μου καριέρα. Και όχι μου το πρώην πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, ο Γιώργο Βασιλείου. Ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι. Δηλαδή, επίεσαι στην Ομόνια πρωταθλητή και στο τέλο έφυγε από την Ομόνια και κυπελούχο. Που για μένα 14 χρόνια πρώτη ομάδα ήταν μεγάλη υπόθεση. Και όπω και για εσά, δηλαδή. Για τον καθένα ήταν μεγάλη υπόθεση. Μας είχα, έχουμε τη δική μα ιστορία. Οποιοδήποτε έπαιζε στην Ομόνια ήταν μεγάλη υπόθεση. Διότι η Ομόνια είναι Ομόνια, δεν και έχω για αφιβολία. Εκτός που του τώρα, Ανδρέα μου, αδικηθήκαν και κάποιοι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα αδικηθήκαν, πολύ αδικηθήκαν. Θεωρώ τους σήμερα που πάω σε τόπους που συχνάζω και σαν, έχει τρεις-τέσσερις οι οποίοι αδικηθήκαν. Γιατί? Γιατί η ομάδα τότε ήταν επέτανε, ήταν ομάδα και κάποιοι παίχτες θέλαν να φύγουν να πάνε κάπου αλλού. Είμαστε 16, ρε Σωτεράκη μου. Είμαστε 16 παίχτες, 16 και 14 για διεθνείς ποδοσφαιριστές. Αμένα 14 13 για διεθνείς ποδοσφαιριστές. Είχαμε 5-6 παίχτες κάθε αγωνιστική με την εθνική, με την εθνική Κύπρου. Ακριβώς. Έτσι. Δεν είχαμε κανένα χατήρι, δεν είχαμε μας χατήρι. Πάρα πολλοί αδικηθήκαν. Αδικηθήκαν, βεβαίως αδικηθήκαν. Να σταματήσαν και το ποδόσφαιρο αφού είναι παίξαν ύστερα πιέναν κάπου πιο κάτω και άμα πάει πιο κάτω, πάει πιο χαλάρα και σταματάς ύστερα. Άμα πάει πιο κάτω, Ανδρέα μου, χάνεις και το... χάνεις το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον το... Άλλο να παίξεις σε Ομόνια, αλλά που έρθουν τις ομάδες, ας πούμε... Ο κόσμος, ρε Ανδρέα, ο κόσμος, πέντε μου, προπόνηση να κάνουμε μέσα στο Γασιμπή το παλιό. Δεν μπορείς να αναφέρει χτες ο φίλος μου ο Ανδρέας. Μέσα στο παλιό το Γασιμπή. Και κάναμε προπόνηση και είχαμε 3.000 κόσμο μέσα στο Γασιμπή να έρθουν να, δούμε, να παίξουν, να μας δουν το δίδερμα. Κάθε Πέπτη. Τρίτη Ολυμπιακός, τετάρτη Ανταπουέρ, πέπτη. Κυπρέους και παίζουν μέσα στην εντεκάδα. Εμείς έχουμε μεγάλη ενέχου. Μεγάλη υπόθεση. Αλλά και ο κόσμος δεν ήταν όπως παλιά, γιατί ήταν όλοι οι Κυπρέοι και ήταν συγγενείς του φίλου του, αν το παίζει τώρα. Θόρυσε και μια ομάδα, 9 ξένους, 10. Έχει ομάδες που έχουν 11. Παίζουν. Είναι το ίδιο όπως να παίζουν Κύπροι που τους ξέρουν, παίζουν τώρα οι παίκτες, είναι ξέρεις το όνομα του. Πρέπει να φορείς η φανέλα, με φορείς η φανέλα που γράφει το όνομα του. Ξέρεις ποιος είναι. Είναι πραγματικό έτσι. Αλλά τώρα η ομάδα μας τώρα είναι μόνο να κάνει, τώρα έχουμε τον τελικό. Είναι σοβαρό παιχνίδι. Και Πάφος έχει μια καλή ομάδα, είναι πρώτη νοικοτήμη. Η παλιά, η πρόχρηση. Θέλει προσοχή. Θέλει να δουλέψουν ψυχολογικά πάνω στους ποδοσφαιριστές, να καταλάβουν ότι είναι στην Ομόνια και πρέπει να παίξουν να δώσουν τον εαυτό τους όλο. Και πιστεύω ότι κουτσά στραβά θα πανηγυρίσουν. Εντάξει, αν η ομάδα παίξει καλά, πιστεύω να κερδίσουν. Όμως δεν πρόκειται να υποτιμούμε και εσύ. Θέμα ψυχολογίας, Ανδρέα μου, έχει και έχουμε και νεαρούς ποδοσφαιριστές που πρέπει να τους δουλέψεις λίγο έτσι ψυχολογικά παραπάνω. Μα αυτό είναι πραγματικότητα, ρε παιδιά. Γιατί υπάρχει περίπτωση, ή τον τρόπο που παίζαμε εμείς, υπήρχε περίπτωση η ψυχολογία.
Αν δεν έχει ψυχολογία, πώς θα πάει σε έναν τελικό να παίξει για να κερδίσει. Και αν δεν τυχαία. Τώρα είναι ο τρίτος τελικός που πάμε. Τους προηγούμενους που κερδίσαμε. Εδιούσαμε τους Αντρέα μου ψυχολογία, εγώ εσύ, και το μαυρί μας, και το κάντινο μας, και τούτους που εντάξει ρε, και κάποιους άλλους, και τώρα πρέπει να βοηθούν ο ένας τον άλλο. Το Φίλιππο, τούτους όλους που ήταν λίγο έτσι... Ήταν πιο μικροί. Πρέπει να βοηθήσεις. Πρέπει να βοηθήσεις τους νεαρούς τους ποδοσφαιριστές. Έτσι είναι. Όμως όπως ήρθαν τα πράγματα, πρέπει να προσπαθήσουν οι δικοί μας να κερδίσουν το κύπελλο. Να χαρεί ο κόσμος μας διότι, και εμείς μαζί. Αν σκεφτούμε πριν ένα μήνα και ανάμιση μήνα. Είμαστε εκτός τόπου, θα μπαίναμε στην Εξάδα. Στο τέλος καταφέραμε. Ευτυχώς γίνηκαν κάποιες σωστές ενέργειες. Ήταν ένας νέος προπονητής. Γίνηκαμε ομάδα. Όχι πως δεν έχουμε αδυναμίες. Έχουμε αδυναμίες. Αλλά μπήκαμε στην Εξάδα. Αν σκεφτείτε τη συγκομιδή βαθμού που πιάμε στα play-off. Ναι, ήταν. Επίαμε τελικό. Ευχήκαμε στην Ευρώπη. Που ήταν ο πρωταρχικός στόχος για να βγει στην Ευρώπη. Αν ευχήκαμε. Και τώρα πάμε τελικό. Και διεκδικούμε τον κύπελλο. Το βασικό είναι ότι τερματίσαμε. Με τα λάθη που κάναμε. Έγιναν λάθη πολλά. Είχαν εξασφαλίσει την Ευρώπη. Θα ήταν πολλά κρίμα και πολλά ασχημή κατάσταση αν έμεινε εκτός. Και έχουμε και τον τελικό τώρα, εντάξει. Έχασαμε 7-8 βαθμούς άδικα τον αδίκο, ρε Ιτάκη. Έχασαμε, ρε, εντάξει. Έχασαμε ομάδες που κινδυνεύαν να πάνε διαβάθμιση. Έχασαμε που τον εθνικό... Έδερναμε 2-0. Με 10 παίχτες. Και 2-1 με 10 ισοφάρισαν. Κοίταξε, ό,τι γίνει καλάθη, είναι καλάθη, αλλά το ευχάριστο είναι ότι ο κόσμος είναι για μέ, βοηθά ο κόσμος. Μας είναι ο κόσμος, είναι πάντα για μέ, και φεύγει ο κόσμος. Απογοητεύκεται μέ, αλλά ύστερα μόλις κάνει μια και ο καλές εμφανίσεις, επανέρχεται πίσω. Σωστά. Πάντως εγώ, να σου πω, είναι πραγματικότητα, άμα δεν είναι στα play-off, ρε κουμάρε, να κερδίζεις 3 φορές το ΑΠΟΕΛ. Ναι, πότε έχω κερδίσει 3 φορές. 3 φορές τα πόδια. Έχει μεγάλες, πιο μεγάλες πιθανότητες να πιάσω το πρωτάθλημα. Επιέναμε να παίξουμε ο Νάρη, είναι τελικά του κυπέλλου και επιέναμε να πάμε το πρώτο μάξι στη Λεμεσόν και πάμε να πάμε να φέρουμε έναν καλό αποτέλεσμα και να έρθουμε στη Λευκοσία να χτυπήσουμε να πάμε στον τελικό. Και πήγαμε και... Έδεραμε το εύκολα 3-0 και στην ουσία εξασφάλισες την πρόκριση για τον τελικό. Εντάξει, τώρα είπα. Πάντως το... Κύριε, τελειώσαν τώρα ο τελικός. Ο τελικός, ναι, αλλά έπρεπε να μηδενίσουμε όμως και την... Την Πάφο. Και την Πάφο. Μια πολλά υπολογισμένη ομάδα. Πολλά καλή ομάδα. Αφού κοιτάξτε, ότι ένεσαι Κυπρέο μέσα. Ένεσαι Κυπρέο, εντάξει. Μπορεί να έχει έναν Κυπρέο, ναι. Έναν ή κανένα. Έναν ή κανένα, αλλά εντάξει. Θέλω να πω ότι απόκτησε, η Πάφος έχει ποιότητα. Έχει ποιότητα, έχει καλούς παίχτες μέσα. Εντάξει, το ότι παίζεις το Γασιπί για μένα έναν πλεονέκτημα γιατί ο Μάης της Λευκοσίας είναι πλεονέκτημα διότι είναι η έδρα, η φυσική μας έδρα. Εντάξει, εννοείς τα εισιτήρια είναι μοιρασμένα. Είναι σοβαρό παιχνίδι, θέλει πολύ προσοχή. Θέλει προσοχή, ναι. Αλλά, κοίταξε, εύχομαι φέτος, Αντρέα μου, στον Τράκη μου, εύχομαι τούν τα λάθη που γίνηκα φέτος να μην ξαναγίνουσαι. Διότι είναι κρίμα και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές αλλά και για τον κόσμο της ομάδας. Για τον κόσμο. Κοίταξε, μια ομάδα που βελτιώθηκε πολλά το τελευταίο διάστημα και είναι και διάστημα που έτσι με τα ψέματα διεκδικούσαμε και το πρωτάθλημα. Αλήθεια είναι το πράγμα. Και αμογυρεύκαμε θέσεις να πούμε στην Εξάδα. Βρεθήκαμε για μέ. Πρέπει να πιστέψουμε όμως, πρέπει να πιστέψουμε και τον προπονητή και τους συνεργάτες. Σίγουρα, ναι. Ότι... Έσασαν την ομάδα, εμποίησαν... Τον προπονητή των σημερινών. Εχαλό είναι, μιλούμε για τον σημερινό τον προπονητή, μιλούμε για τον... Αλλάξαμε 3 ή 4. Σωτεράκι μου, άτηρε κομπάρι, για το όνομα του Θεού, ρε κομπάρι. Αλλά... Εγκρίμα, ρε κομπάρι. Έστρεσαν την ομάδα, εμποίησαν την ομάδα. Όταν ήταν και ο πρόεδρος στην Κύπρο, έκαμε ένα αρκετόν καιρό κοντά στην ομάδα. Και τον έχει σημασία. Έγιναν
και λάθος επιλογές τα τελευταία χρόνια, πρέπει να το λαλούμε, θα λάβουμε μόνο τα καλά. Εσύ ώρα, Αντρέα, μου ήταν λάθος επιλογές. Πρέπει να τα βλέπουμε τρία. Τώρα, η Ομόνια όπως είναι τώρα, εάν έχει, που σίγουρα να φέρει τρεις-τέσσερις ποιοτικούς παίκτες, καλύτερους που είχε. Κράχτες παίκτες στην ομάδα ακόμα για να βοηθήσει. Και πιστεύω ότι θα μπορώ να κερδίσει εύκολα το πρωτάθλημα. Έχει πολλούς που θα μπορέσουν να ακολουθήσουν. Και με τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν. Έτσι. Τα οικονομικά προβλήματα για όλες τις ομάδες μες στην Κύπρο. Για όλες, ναι, τώρα για όλες. Στην Κύπρο και τούτον εντάξει. Εμείς ευνοηθήκαμε, ήβραμε τον επενδυτή, εβοήθησε την κατάσταση. Είμαστε μια υγιής ομάδα, είμαστε και η πιο υγιής ομάδα του προαθλήματος. Εντάξει, υπάρχουν και οι Σπάφου και του Άρη που... Αλλά εντάξει, και ξέρετε εσύ πολύ καλά, ότι ο παίκτης προπονιέται, οι υπαλλήλοι που υπάρχουν πρέπει να πληρώνουν. Σίγουρα πρέπει να πληρώνουν. Ότι περάσαμε κι εμείς, που είμαστε στατηγητικά, όμως το τύριο περάσαμε τόσο, ξέραμε ότι άμα είχαμε να πληρώσουμε τους παίκτες, μεγάλη υπόθεση να πληρώνουν τους παίκτες. Χωρίς τον και αντρέπεσαι. Εντάξει, θα τα φάεις, αλλά... Εμά αν έχει νηστική αρκούδα δεν χωράει. Είναι η ψυχολογία του, τέλος πάντων. Είναι μη πραγματικότητα. Δεν μπορώ να ξέρω πώς σκέφτονται τώρα, διότι τον καιρό μας ένιξε λεφτά για να ξέρω αν δεν πιέρονουν πώς θα ήταν η κατάσταση, έτσι δεν τους κατακρίνουν. Ναι, μαζί μου στο τρίβι διέρεξαμε από τα διοικητικά, ξέραμε ότι είχαμε προβλήματα οικονομικά, ξέραμε τι σημαίνει να μην πληρώσει τον ποδοσφαιριστή. Τώρα η σκέψη μας είναι στο κύπελλο. Το κύπελλο, ναι. Επέρασαμε πολλούς τελικούς, τους παραπάνω κερδίσαμε τους, χάσαμε και τελικούς. Έχασαμε και πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική και εμείς που εμεσουρανούσαμε το διάστημα. Θέλω να πω ότι η νίκη που την ήταν και μακριά, με λεπτομέρειες. Πάντως να πιάνει το κύπελλο φέτος, πάλι θα πούμε ότι ήταν μια πετυχημένη χρονιά. Σίγουρα, ναι. Αν σκεφτούμε τώρα... τα τελευταία πέντε χρόνια με τα πάνω κάτω της ομάδας, και κατάφερνε να πιάνε πρωτάθλημα. Ναι. Κατάφερνε μια φορά που να πιάνε το πρωτάθλημα, ναι, διακόπηκε το πρωτάθλημα. Επιέναμε τελικούς, επιάναμε τους τελικούς, επιέναμε Europa League, επιέναμε κόφερες. Δηλαδή εμπαίνανε σωρά. Μπήκαμε και φορές σε ομίλους. Σε ομίλους που είναι τούτο πράγμα. Είχαμε επιτυχίες. Παρά τα όσα λάθη έχουν γίνει. Ναι. Αλλά τώρα ο τελικός τώρα είναι τελικός. Αν δεν πιάμε τον τελικό, η χρονιά είναι αποτυχημένη. Άμα είναι για τις τίτλους, είναι αποτυχημένη. Γιατί ξεκινάς για τους τίτλους. Αντρέα, οι τίτλοι μηνίσκουν στην ιστορία. Οι τίτλοι μηνίσκουν στην ιστορία. Αν έπιασες προάθλημα, αν έπιασες τη δεύτερη θέση, είναι και μες στην ιστορία. Και τώρα ευκήκαμε στην Ευρώπη. Δεν ήταν, αν ξέρω ευκήκαμε, αν χάσουμε τον τελικό, έλεγω να το χάσουμε. Ελπίζω να τον κερδίσουμε, να πάει κερδίσουμε και χρόνια. Όχι, και ούλος ο κόσμος θέλει να κερδίσουμε. Ούλος ο κόσμος, ο δικός μας. Ο καθένας της ελληνικής. Εντάξει, άλλοι δεν θέλουν να πιάνουν τη ζωή, εντάξει, είναι... Τώρα δούμε να όχι να... Κοιτάξτε, η Πάφος σήμερα είναι η Πάφος η παλιά μου. Σίγουρα, έχουν επενδυτή, έχουν ομάδα δυνατή. Έχουν σοβαρή ομάδα, έχουν ποιοτική ομάδα. Το καλό μας είναι ότι παίζουμε στην έδρα μας το Κασιμπί. Εντάξει, εγώ το πλεονέκτημα μου βρίσκω απέναντι στην Πάφο, διότι είπαμε πολλά καλή ομάδα και παίζει καλό ποδοσφαίρο και είναι εύκολα τα πράγματα. Το πλεονέκτημα μου είναι ότι οι παίκτες της Ομόνιας έπαιξαν αρκετούς τελικούς, κερδίσαν τελικούς, έχουν την πείρα του τελικού. Ναι, σωστό. Κι είναι, παρόλο που έχουν ποιοτικούς παίκτες, δεν έχουν την πείρα. Δεν έχουν πείραν τελικού. Και ούτε μπορεί να τους επηρεάσει. Το άγχος παραπάνω και το παίζει ρόλο πολύ. Εγώ να το πω για πρώτη φορά. Το για πρώτη φορά να το ακούσουμε και εμείς. Ναι. Επειδή, να θυμηθείτε, αλλά για μένα ήταν σημαντική την ημέρα. Ο τελικός το 79-80 με την Αλκή. Γιατί στις 31 Μαΐου, Σάββατο, επαντρεύτηκα. Και την Κυριακή έπαιξαμε με την Ομόνια Ραδίππου και φέραμε στο Παλέν και χάσαμε το πρωτάθλημα. Και την επόμενη με την επόμενη εβδομάδα έπαιξαμε τον τελικό. Και επαντρεύτηκα και δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω. Δηλαδή, λέω το ότι σηκώνεται η τρίχα μου. Αντρέπουν να φύγουν γιατί είχαμε το πρόθυμα. Και παίξαμε τον τελικό και κερδίσαμε την αρκή 3-1. 3-1 είναι η αρκή. Για μένα
εκτός τους άλλους τελικούς που πιάνναμε ντάπου και ξέρω, αλλά εκείνο το συγκεκριμένο και εσείς όλοι οι παίχτες είσαστε ξενοδοχείο. Και είστε στο γάμο μου. Είσαι εσύ δική περίπτωση, εσύ, αλλά και εμείς θέλαμε και το κύπελλο, διότι μου χάσαμε το προάθλημα που το πουθενά για να μην πικρίνεις. Και ήταν μεγάλη πικραμά και πρέπει οπωσδήποτε να καλύψουμε λίγο, δεν το καλύψαμε, αλλά λίγο να καλύψαμε. Αντρέα, εσύ δεν πάθει μας, ποιον τελικά σου σημαίνει στη μνήμη σου. Ποιον να πω τώρα. Ποιον να πει, ρε, να πει, ρε. Τόσοι πολλοί, τόσα κύπελλα. Μα στον Απόλλωνα, το 4-1, είναι επαναληπτικό στο 2-2. Μακάριο. Στο Μακάριο. Που έβαλε... Έβαλε δυο γκολ ο Σαββίδης. Έναν ο Παδίκης που φάουλ, που φάουλ, μακριά. Ναι, και ο... Το έγινε και 3-0, έγινε και 3-1 και στο 3-1 αμέσως ύστερα από την επόμενη φάση έβαλα εγώ το τέταρτο και 4-1 και βασικά εκρίθηκε το παιχνίδι. Αλλά είναι πολύ τελική υποπτιά. Εντάξει. Σωτήρη μου εσύ. Εγώ τούτο που θυμούμαι ήταν... Παραλίμνη το... Ισοπαλία, το ξανά είσαι επαναληπτικό. Το 3-0. Το ισοπαλία, επειδή εγώ Κυριακή πρωί δεν φεύγω να πάω Αυστραλία, ήμουν καλεσμένος στην Αυστραλία για να παίξω και ο τρία παιχνίδια από εκεί. Και ήταν η μόνη χώρα που είναι πια. Εγύρισα τον κόσμο μου και ήταν η μόνη χώρα που είναι πια. Και φέραμε ισοπαλία με τον Παραλίμνη. Να παίξουμε την επόμενη αγωνιστή. Πάλι στο Τσίλι. Και είπα τον κύριο Λιμπουρή, τον Μαγαρίτη, και λέω τον κύριο Κώστα έτσι για τη και έχουν φτάσει όλα κομμένα, ξέρω εγώ. Και όχι, Σωτήρη, όχι, όχι, έτσι θα πας πουθενά, έτσι θα πας πουθενά. Καλά λέω, να μην κερδίσουμε τον Παραλίμνη. Όχι, 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 όχι. Θα φάει τιμωρία. Θα φάει. Είναι μόνο, έμεινα στην Κύπρο. Και κερδίσαμε τον Παραλίμνη. Πάντω, ρε παιδιά. Χάσαμε την Αυστραλία όμως. Ναι, αλλά να σας πω κάτι, ρε παιδιά, πάντως, περάσαμε καλά τις εποχές εμείς. Σίγουρα. Το πιο ευχάριστο για μας, και επειδή κυκλοφορούμε στον κόσμο, την αναγνωρισιμότητα που έχουμε από όλον τον φύλαθρο κόσμο της Κύπρου. Τούτο για μας ήταν το που μας έμεινε. Εν το που μας έμεινε. Εν και κερδίσαμε λεφτά. Εν και δεν υπήρχαν λεφτά για να κερδίσουμε. Είναι η πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Έτσι είναι πράγματι, εγώ ρε παιδιά, είναι μόνο να σας πω, εγώ πήγε κυκλόφορο και νύχτες κάποτε με οικογενειακός. Εγκαμνείς καλή ζωή για να παίξεις μάπα. Πίνουμε και κανέναν ουσκούι και διασκεδάζουμε το. Ειλικρινά, τούτο που είπε Στάκη μου είναι η πραγματικότητα. Η αναγνωρισιμότητα. Αναγνωρισιμότητα παντού, και στην Πάφο, και στην Λεμεσό, όπου να πάει κάποιο να βρει τους εξέρεις. Ξέρουν μας και δείχνουν και την αγάπη τους, δείχνουν την αγάπη τους απέναντι μας. Όχι μόνο στην προσφορά μας, όχι μόνο στην προσφορά μας στην Ομονία, αλλά στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Δεν ενοχλήσαμε κανένα. Δεν ενοχλήσαμε κανένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Νομίζω τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώνει η ιστορία μας. Δεν τελειώνει, ναι. Οκ.